Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ένα έργο που έχει στοιχειώσει την Θεσσαλονίκη είναι αναμφίβολα το μετρό, με τις αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου να αποτελούν μήλον της έρηδος και την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα να φέρνει μόνο καθυστερήσεις. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς προσωπικά μετά και την τελευταία προσφυγή στη δικαιοσύνη? Σας άκουσα να μετατέθετε το αρχικό χρονοδιάγραμμα για λειτουργία της βασικής γραμμής από τον Απρίλιο του 2023 για το τέλος του έτους. Μπορεί οι αντιδράσεις να απομακρύνουν ακόμη περισσότερο αυτό το χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του? Και τι απαντάτε στο ΣΥΡΙΖΑ που επιμένει πως αν ήταν στην κυβέρνηση το μετρό θα λειτουργούσε ήδη από το 2020, ενώ τώρα, όπως υποστηρίζουν και τοπικοί βουλευτές του, ο χρονικός ορίζοντας είναι αβέβαιος? Τέλος, παρακαλώ, πώς σχολιάζετε τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, όπου αφενός δίνει το παρόν ο πρώην δήμαρχος και αφετέρου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει πως η ομάδα των πολιτών που διαμαρτύρεται εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών? Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ όσων θυμόμαι, το μετρό λειτουργεί από το 2018. Με μουσαμάδες και με ζωγραφισμένα εκδοτήρια. Κοιτάξτε, πήραμε μία απόφαση να προχωρήσουμε με την απόσπαση και την επανατοποθέτηση των ευρημάτων στο σταθμό Βενιζέλου, έχοντας συνομιλήσει με πολλούς ειδικούς και καταλήγοντας ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει το μετρό με το σταθμό Βενιζέλου να λειτουργήσει εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαμε θέσει. Τίποτα από αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύει. Ούτε μελέτες υπήρχαν, ούτε θα λειτουργούσε ποτέ το μετρό το 2020. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το γνωρίζουν οι Θεσσαλονικείς και δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία να συζητάμε για το τι δεν έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι υπάρχει απόφαση πια του ανώτατου δικαστηρίου που δικαιώνει την επιλογή μας. Προφανώς και θα σεβαστούμε όλες τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά το γεγονός του ανώτατου δικαστηρίου έχει τοποθετηθεί επί της ουσίας της υπόθεσης μας δίνει την ασφάλεια δικαίου να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω επίσης να θυμίσω ότι αποτελεί προσωπική μου δέσμευση ότι η επανατοποθέτηση θα γίνει με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, όπως εξάλλου έχει γίνει και σε άλλους σταθμούς. Στην Αθήνα έγινε κατά κόρον χωρίς να προκληθούν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Και βέβαια μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι αυτοί που αντιδρούν σήμερα δεν αντέδρασαν όταν στο σταθμό της Αγίας Σοφίας βγήκανε αρχαία ευρήματα χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για επανατοποθέτησή τους. Και πολλοί αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι τα ευρήματα της Αγίας Σοφίας είναι ενδεχομένως ακόμα πιο σημαντικά από τα ευρήματα του σταθμού της Βενιζέλου. Παρά τα αυτά, εμείς όμως θα προχωρήσουμε άμεσα, γιατί το μετρό θα προχωρήσει στην επανατοποθέτηση ευρημάτων στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Από εκεί πέρα, πράγματι, πήγαμε πίσω κάποιους μήνες λόγω των προσφυγών. Θέλω να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, που νομίζω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία στηρίζουν αυτήν την πολιτική επιλογή. Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν ότι κάποιοι επιμένουν να προσφεύγουν, παρότι ήδη στο ανώτατο δυνατό επίπεδο δεν έχουν δικαιωθεί. Σε κάθε περίπτωση η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, δεν παρεμβαίνουμε στις αποφάσεις της. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές άλλες δικαστικές επιπλοκές και θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα για λειτουργία του μετρό το Δεκέμβριο του 2023 και βέβαια ταυτόχρονα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε και την επέκταση του μετρό προς την δυτική, βόρειο-δυτική, για να είμαστε γεωγραφικά πιο ακριβείς, Θεσσαλονίκη, την πυκνοκατοικημένη, ταλαιπωρημένη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, η οποία και αυτή αξίζει να μπορεί να απολαμβάνει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς σύγχρονο, ασφαλές και γρήγορο. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού μέχρι αυτή.